Με μια λαμπρή τελετή γιόρτασε το ΤΕΙ Μεσολογγίου τα 30 χρόνια λειτουργίας του με προσκεκλημένο και τιμόμενο πρόσωπο τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής Απόστου Κακλαμάνη, που κατά τη θητεία του ως Υπουργός Παιδείας χαρακτηρίστηκε ως ο μεταρρυθμιστής της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Καρδανίας κ. Κοσμάς, ο Αντιπεριφερειάρχης του Λακαρδανίας Βασίλης Αντωνόπουλος, η Δήμαρχη Μεσολογγίου και Ναυπακτίας, ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου κ. Τσούκαλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παναγιώτη Τσιχριτζής, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου Γιάννης Τσαλάκης και πολλοί ακόμη εκπρόσωποι φορέων, καθώς και εκπαιδευτικοί και σπουδαστές του ΤΕΙ. Τον κύριο Κακλαμάνη υποδέχτηκε και καλωσόρισε ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Μεσολογγίου, Ευάγγελος Πολίτης Στεργίου, ο οποίος στην ομιλία του, αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό της ίδρυσης του ΤΕΙ, συνέχισε με την εξέλιξή του και έφτασε στο σήμερα, αναφερόμενο στην απόφαση του Υπουργείου να αναστείλει την εισαγωγή σπουδαστών στα γεωπονικά τμήματα. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο μεταρρυθμιστικό έργο του κ. Κακλαμάνη στην παιδεία που αποτέλεσε σταθμό για την τεχνολογική εκπαίδευση. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ευχηθήκατε την πρόσκληση να μας τιμήσει την παρουσία σας και εμείς να σας τιμήσουμε για όλα που κάνετε την εκπαίδευση μας σήμερα. Κύριε Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχη, Δήμαρχε της πόλης Μεσολογγίου, αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου ιδρύθηκε ως ΚΑΤΕ το 1981. Από τις προεπόμενες τότε σχολές με 9 συνολικά τμήματα λειτουργήσαν για πρώτη φορά το Τμήμα Ιχθυοκομείας Αλληλείας, ονομαζόμενο σήμερα Εντατικαλλιεργειών και Ιδιωτικής Διαχείρισης, ΔΑΛ, και το Τμήμα Στελεχόμενης Κυρίου, Τμήμα Ιδιωτικής. Δηλαδή, από την ίδρυσή του, τα δύο πιο τμήματα ήταν τα πρώτα που λειτουργήσαν. Το έτος 1983 καταργείται ο θεσμός των ΚΑΤΕ και ιδρύονται τα ΤΕΗ, νόμος 1404, νόμος ο οποίος ενισχύεται κατόπιν με δύο άλλα βασικά νομοθετήματα, τον 29-16 του 2001 και ο 33-49 του 2007. Είναι μαζί μας και ο Ανάσος Μουρδής, ο οποίος είναι διευθυντής Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας το 2000 μέχρι το 2004 και νομίζω ότι έχει και αυτός βάλει το χέρι του στην πορεία, την αναδική και στην καταξίωση, αν θέλετε, για την ουσιαστική αναβάθμιση αλλά και την τυπική των ειδημάτων μας. Οπότε, επιτρέψτε να πω ακόμα δύο λεπτομέρειες, μια και τα 30 χρόνια σήμερα, λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε μια έκταση 800 στρεμμάτων. Νοικιάζει μόνο ένα κτίριο στην άφαρτο για το παράδειγμα. Ο Δήμος Μεσολογγίου μας έχει παραχωρήσει το ιστορικό κτίριο της Βάλλης της Βιβλιοθήκης και το παλιό κτίριο καπναβατικών για να καλύψουμε τις κτηριακές μας ανάγκες και να αποκτήσουμε ένα χώρο που θα σηματοδοτεί την παρουσία του Ιδρύματος στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Το Ίδρυμά μας πρωτοπόρο στην διαδικασία της αξιολόγησης με αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών, στελεχωμένο με έμπειρους αλλά και νέους υψηλού επίπεδου επιστήμονες, με άρτιο εργαστηριακό εξοπλισμό, με αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών, με μεταπτυχιακές σπουδές σε σύμπραξη με άλλα ΤΕΙ και πανεπιστήμια, έτοιμο να αποδεχτεί τις προκλήσεις του μέλλοντος, διεκδικεί τη θέση που το αξίζει και στο νέο υποδιαμόρφωση χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης της πόλης. Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, αφού τον καλωσόρισε, συνδύασε την επίσκεψή του στο ΤΕΙ με την κρίσιμη καμπή που περνάει το Ίδρυμα, ζητώντας από τον κύριο Κακλαμάνη να συστηρίξει τη συνέχιση της λειτουργίας του και την αναβάθμισή του, συνδράμοντας με το κύριο του. Το λόγο είχε πάρει λίγο νωρίτερα και ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Αντωνόπουλος, ο οποίος ζήτησε την παρέμβαση του κύριου Κακλαμάνη όσο αυτό είναι δυνατό, προκειμένου να διατηρηθεί το ΤΕΙ και μάλιστα του έδωσε τα πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορούν στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, όπου αναφέρθηκαν αναλυτικά οι λόγοι που τα γεωπονικά τμήματα δεν πρέπει να πάψουν να λειτουργούν. Τα ιδρύματα είναι κατά ένα τρόπο, κύριε Πρόεδρε, τα πνευματικά σας παιδιά, πιστότητα μεταλλήτρωσή σας. Είναι τα δικά σας πνευματικά παιδιά. Ένα λοιπόν από τα πνευματικά σας παιδιά, το ΤΕΙ Μεσολογγίου, σας τιμά σήμερα για την προσφορά σας στην εκπαίδευση. Σας τιμούμε όμως και για ένα πρόσθετο λόγο, καθώς η λειτουργία του ΤΕΙ συνέβαινε αποφασιστικά στην πνευματική, πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση της χώρας. Γιατί δημιούργησαν συμφώνες που λειτουργούν προς τη θέμενη κοινωνική αξία. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, αντικτήθηκε στη συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου και επιμένει όχι μόνο στη διατήρηση της σχολής, αλλά και στην γενικότερη αναβάθμιση του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Θα σας παραδώσω, κύριε Πρόεδρε, τα πρακτικά της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα και ελπίζουμε στη συνδρομή σας, εφόσον βρείτε κι εσείς δίκαιο το αίτημά μας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για τη συμπαρουσία σας, σας ευχαριστούμε για το ΤΕΗ, σας ευχαριστούμε για την προφορά σας στην πολιτική και ευχόμαστε με το συνετό και δημιουργικό σας λόγο να είστε πάντα δυνατός και παρόν, γιατί σας χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ο Δήμος, οι φορείς, οι καθηγητές και οι σπουδαστές του ΤΕΗ βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση και αγώνα για να προστατεύσουν το δημιούργημά σας. Έναν αγώνα δίκαιο, έναν αγώνα ειλικρινή, έναν αγώνα που είμαστε σίγουροι πως θα συνδράμεται με το κύρος που διαθέτεται, έτσι ώστε όχι μόνο να μην αμφισβητηθεί το ΤΕΗ Μεσολογίου, αλλά να αναπτυχθεί έτσι όπως του πρέπει και του αξίζει. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο Δήμο μας και στην πόλη των Αλέθρων Πολιορπενών και προσδοκούμε πολλά από την παρουσία σας και τη σημερινή και την μελλοντική στα ζητήματα που αφορούν το ΤΕΗ της πόλης μας. Θεωρούμε ότι ο πολιτικός σας λόγος και το πολιτικό σας ευτόπιο μπορεί και σήμερα να συμβάλλει ώστε να ξεπεράσουμε την κρίση. Στην άφοπτο φιλοξενούμε ένα τεχνικό σχέδιο και πρέπει να σας βεβαιώσουμε ότι η παρουσία του ΤΕΗ έχει βολιάσει την τοπική κοινωνία με την νεολαία, με τον αέρα της νιώτης, με ό,τι αυτό σημαίνει για την τοπική κοινωνία της επαρχίας και αυτό έχει βοηθήσει και δεν εννοώ οικονομικά, αυτό το τελευταίο όταν μιλάμε για την προβάσματη εκπαίδευση, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την αξιοποίηση των παραγωγικών εντολών της περιοχής μας. Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε και εύχομαι να υπάρξει μια επίσης συνέχεια στο ΤΕΗ, στην περιοχή μας, για το χρειαζόμαστε σαν κοινωνία, σαν περιφέρεια της Ελλάδας. Είναι αδιανόητο τμήματα που το γνωστικό του αντικείμενο επαφείται στην αξιολόγηση φυσικών πόρων, όπως η γεωργία ή οι υδροπαλλιέργειες, και ως εκ τούτου μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, να κλείνουν. Μην ξεχνάμε ότι το Μεσολογείο κλείνει 30 χρόνια ζωής, 30 χρόνια προσφοράς στην κοινωνία των γραμμάτων, του πνεύματος, καθώς και στην τοπική ανάπτυξη. Το Μεσολογείο, ένα από τα πιο δυναμικά περιφερειακά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποτελεί θεματοφύλακα της γνώσης, της εκπαίδευσης, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και κατ' επέκταση στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Μετά από τόσα χρόνια, παίρνετε μια απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας, Δελτιωτή που ονομάζεται, όπου αναστέλει την εισαγωγή φοιτητών σε 24 τμήματα. Άκουσα πολλούς φορείς εδώ πέρα να λένε ότι είναι αποδοτικά και το ΙΔΑΔ, θα πω και για το τμήμα μου το ΜΥΠ, θα πω και για το τμήμα το 10 στον χώρο εργασίας, ότι είναι αποδοτικά και χρειάζονται στην τοπική κοινωνία. Αφού είναι τόσο αποδοτικά, γιατί βγήκε αυτό το δελτίο τύπου? Πριν δύο εβδομάδες διάβασα στο έθνος της Κυριακής μια συνέντευξη της κυρίας Μαματοπούλου που έλεγε τα κριτήρια όπου ήταν φέτος και κρίθηκαν οι σχολές που θα πάρουν σε αυτές, θα είναι τα ίδια. Πώς θα αλλάξει κάτι του χρόνου? Πώς μας εγγυώσετε ότι του χρόνου θα είναι σε αυτές? Και του παραχρόνου και του παραπαραχρόνου και εν τέλει αν θα κλείσουν οι σχολές μας. Ο κύριος Καγκλαμάνης εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την πρόσκληση να συμμετέχει στην εκδήλωση για την επέτειο των 30 χρόνων λειτουργίας του Δήμου Μεσολογγίου, λέγοντας πως με συγκίνησε, έρχονται στο νου μου οι κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες μετά την μεταπολίτευση, συνέχεια των προδιατακτορικών αγώνων με στόχο την ανάδειξη της παιδείας ως βασικού μοχλού ανάπτυξης και πρόοδου της ελληνικής κοινωνίας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους αγώνες που δόθηκαν και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα διέκοπτε το μονόδρομο γενικής εκπαίδευσης και θα δημιουργούσε μια ισότιμη κατεύθυνση στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση που ο ίδιος ως Υπουργός Παιδείας πάλεψε και κατάφερε. Με συγκίνηση έχονται στο νου μου οι κοινωνικοί δημοκρατικοί πολιτικοί αγώνες μετά τη μεταπολίτευση ως συνέχεια των προδικτατορικών αγώνων της νεολαίας και όλων των προοδευτικών στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας με στόχο την ανάδειξη της παιδείας
ως βασικού μοχλού ανάπτυξης και προώθησης ελληνικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο εκείνων των αγώνων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αίτημα για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα διέκοπτε το μονόδρομο γενικής εκπαίδευσης πανεπιστημίων και στη δημιουργία μιας άλλης ισότιμης προς τα πανεπιστήμια κατεύθυνσης τόσο στην φυτοβάθεια εκπαίδευση, αλλά ισότιμα με τα αντίστοιχα επίσης εκπαιδευτήρια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα έδινε αυτή η αλλαγή στο εκπαιδευτικό μας σύστημα στην χώρα και την εθνική της οικονομία, στην ελληνική κοινωνία, τα στελέχη εκείνη με εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και κοινωνικό στάτους ανάλογο προς το επίπεδο των αποφύτων των αντίστοιχων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Πολλές αλλαγές επαναστατικές μπορούν να γίνονται σε μια κοινωνία, αλλά δεν αρκεί η νομοθεσία. Δεν αρκούν οι άνθρωποι που θέλουν να μπουν μπροστά. Το πρόβλημα είναι πώς η ενημέρωση διαπαντά το δέρμα και το μεδούλι του. Έρχομαι λοιπόν εδώ σε ένα κείμενο, και επειδή η γενιά η δική μου, το λέω ιδιαίτερα για τις νέες, δεν είναι διάλογος η όποια διατύπωση που δεν περιέχει ανάλυση, που είναι επιφάνεια, που είναι ατάκα, που είναι μια φράση που δεν ολοκληρώνεται γιατί διακόπτεται από μια άλλη φράση. Είναι αυτό με το οποίο διαπαιδαγωγεί επί 22 χρόνια ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα βέβαια η νεολαία. Ο κύριος Κακλαμάνης, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ευχήθηκε τότε να συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του τόσο στους φοιτητές του, όσο και στην τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη της χώρας. Πριν ολοκληρωθεί η εκδήλωση, τότε η τίμησε όσους διατέλεσαν προέδρου του Ιδρύματος, καθώς και τα συνταξιοδοτηθέντα μέλη προσωπικού, εκπαιδευτικού, διοικητικού και ειδικού τεχνικού.